τουλάχιστον σε μια άλλη υπόθεση, μπήκε φυλακή ο Πακιστανός, ο οποίος τι έκανε, βίασε μαθήτρια δημοτικού. 11 ετών ήταν η κοπέλα. Το κοριτσάκι, το παιδάκι 11 ετών. Το παιδάκι. Πες μας. Ποινή κάθριξης 11 ετών συνολικά, με την έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη. Τον καταδίκασε το δικαστήριο στη Ρόδο. Το όλο σκηνικό είχε γίνει στην Κάρπαθο. Βέβαια, ο 26χρονος Πακιστανός και ο δικηγόρος του υποστήριξαν ότι είχε σχέση με την 11χρονη κοπέλα, ναι, και ότι του είχε πει ψέματα ότι ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία και είχε βάλει και ψεύτικα στοιχεία στο Facebook. Μάλιστα, πήγε και κάποιες, λέει, φωτογραφίες που είχαν μαζί για να αποδείξει ότι είχαν σχέση. Κάτι βέβαια που δεν έπεισε το δικαστήριο. Η εισαγγελία ήταν καταπέλτης και ζήτησε φυσικά την φυλάκιση του 26χρονου Πακιστανού. Μάλιστα. Και ξαναλέμε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. 11 χρόνια. Γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας. Κυκλοφορούν ανώμαλοι παντού. Έχουμε νέες καταγγελίες για παραλίες. Έχουμε πολλές καταγγελίες για παραλίες στην Αττική, όπου διάφοροι ανώμαλοι πάνε εκεί και παρενοχλούν γυναικόπαιδα. Είναι πολλές οι καταγγελίες. Σχεδόν κατά μήκος σε όλες τις παραλίες του νομού Αττικής. Ξέρεις τι μου είπε φίλος αστυνομικός? Και Έλληνες και αλλοδαποί. Και Έλληνες και αλλοδαποί. Πες μας. Φίλος αστυνομικός, θες μου έλεγε όταν μιλήσαμε λίγο για αυτό το θέμα, ότι ξέρεις, βιντεοσκοπούσανε την ώρα που τη τραβάγανε το στιθόδεσμα και τα λοιπά, την μπλούζα, και γυρνάει και μου λέει, φαίνεται δεν έχεις καταλάβει ή δεν θυμάσαι ότι μιλάμε για Πακιστανούς. Δηλαδή, του λέω, τι θες να πεις? Θέλω να πω, αδερφέ μου, μου λέει, ότι δεν έχουν την αντίληψη του δυτικού. Δεν πάνε στις παραλίες του Πακιστάν, εντός εισαγωγικών, να γδύνονται οι γυναίκες. Θεωρούν λοιπόν ότι έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν γυμνιστές. Και μάλιστα προκλητικά ότι τους προκαλούν οι γυμνιστές, διότι είναι μουσουλμάνοι και θα έπρεπε να είναι ντυμένες οι γυναίκες από την κορφή ως τα νύχια μέχρι κάτω. Εξού και η προβοκάτσια του να σου τραβήξω το στιθόδεσμο και να το τραβάω στο κινητό. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Σας λέω τι μου μεταφέρθηκε. Εδώ ξαναλέω, έχει ξεφύγει η κατάσταση και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσέχτε τα παιδιά σας.